Πάμε όμως να μπούμε στο κλίμα με την Κατερίνα Κανάκη, να δούμε τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αρκετά υψηλούς τόνους, έδωσε συγκεκριμένα μηνύματα, τόσο κοιτώντας προς την κοινωνία, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατερίνα. Ναι, σε μία ομιλία και συνολικό σε μία συνεδρίαση σε εξαιρετικά φορτισμένο, οξύ και προεκλογικό θα λέγαμε κλίμα. Νομίζω ότι αυτό το τρίμερο σήμανε έτσι η έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Να σας πω, να αρχίσω βασικά από τα τρία μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αναφορικώς με την τραγωδία των Τεμπών, διότι γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα έγινε αυτή η τριήμερη συζήτηση. Να σας πω ότι το μήνυμα νούμερο ένα ήταν η αποστροφή του Πρωθυπουργού, μάλιστα κοιτώντας προς τα θεωρία, όπου υπήρχαν πολίτες και συγγενείς των θυμάτων, ότι εγώ δεν ουδέποτε συγκάλυψα κάτι αναφορικώς με την τραγωδία. Το μήνυμα νούμερο 2 είναι ότι αναφορικώς με τη Μονταζιέρα, διότι αφορμή βεβαίως της πρότασης επιστίας, υπήρξε αυτό το δημοσίευμα του Βήματος περί Μονταζιέρα στα ηχητικά του σταθμάρχη και των μηχανοδηγών, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι το τελευταίο που θα έκανα εκείνη τη στιγμή, όταν έβλεπα με το ελικόπτερο, πετούσα πάνω από την περιοχή, ό,τι πιο φρικιαστικό έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήταν να θελήσω να χειραγωγήσω και να πειράξω τους διαλόγους. Τώρα να σας πω ότι το τρίτο μήνυμα ήταν αναφορικός, έτσι, με φόντο την πρόταση του κυρίου Φάμπελη, του κυρίου Κασελάκη, του ΣΥΡΙΖΑ, για την διενέργεια, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε μια προανακριτική χωρίς στοιχεία, χωρίς κατηγορητήριο, μόνο και μόνο για να στείλουμε κάποιον στη φυλακή χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο. Ρίχνει ουσιαστικά και τώρα, το μπαλάκι, Κατερίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην αντιπολίτευση, λέγοντας ουσιαστικά βρείτε στοιχεία, βρείτε νέα στοιχεία που στοιχειοθετούν κείμενο για να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη επιτροπή η Βουλή, και τότε ναι. Κανένα παράκεντρο. Ουσιαστικά αυτό που λέει η αντιπολίτευση, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είναι ότι εμείς θέλουμε να γίνει μια προανακριτική, έστω και εξπρές, προκειμένου να οδηγηθεί ο κύριος Καραμαλής στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντοτε με το Σύνταγμα και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός απόψε πριν από λίγα λεπτά είναι ότι εάν υπάρξουν νέα στοιχεία, ακριβώς, τότε το ξανασυζητάμε. Έτσι, χωρίς στοιχεία δεν κάνουμε τίποτα. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σαφές το μήνυμα σε μια ομιλία η οποία, να σας πω, ότι είχε πάρα πολύ έτσι, οξία βέλη προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Το απευθύνθηκε πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, σχολίασε έτσι και με μια διάθεση ειρωνίας ότι θα καταφέρει το αμίμητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να γίνει το Πασόκ, να πάει το Πασόκ στην τρίτη θέση με τον κύριο Κασελάκη για αντίπαλο. Μάλιστα, αναφορικώς έτσι πάντοτε με φόντο, με αιχμή, το δημοσίευμα του Βήματος. Ουσιαστικά, αυτό που υπονόησε, μάλλον ξεκάθαρα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι υπήρξε συνεννόηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δηλαδή γνώριζε το περιεχόμενο αυτού του δημοσίευματος. Έγινε, Κατερίνα, και με αφορμή, που πυροδότησε εξελίξεις στην τριήμερη αυτή συζήτηση, τη δήλωση του Νίκου Παπά εδώ στο Action 24 και στο Σεραφείμ Κοτρότσο, ο οποίος όταν μίλησε για ζυμώσεις και για πολιτική συνεννόηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από την πρόταση της πιστείας, αμέσως το έπιασε εχθές το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και μετά ο Μάκης Βορύδης, την αναφορά Παπά στο Action 24, χτυπώντας μετά την αντιπολίτευση, κάνοντας και τον κύριο Παπά να κάνει νέα δήλωση. Ακριβώς, και ο Πρωθυπουργός, να σας πω ότι αναφέρθηκε σε αυτή την αποκάλυψη, θα λέγαμε, του κυρίου Νίκου Παπά από τηλεοπτικού αέρα εδώ στο Action 24, λέγοντας ότι δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει, αν έχετε συνεννοηθεί ή όχι, διότι αλλιώς τα είπατε χθες και αλλιώς τα είπατε σήμερα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του και προς την πλευρά του κυρίου Κασελάκη, με μπόλικη δόση ηρωνίας, θα λέγαμε. Είπε ότι αύριο ουσιαστικά απολύεται από το στρατό. Μάλλον θα ήταν κουραστική η θητεία, ήταν έτσι ένα σχόλιο απευθυνόμενο προς την πλευρά του κυρίου Κασελάκη, που προκάλεσε έτσι διάφορα σχόλια στα πηγαδάκια, και ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί που μετήλθε ο Πρωθυπουργός. Τον χαρακτήρισε τον κύριο Κασελάκη φεδρό. Είπε ουσιαστικά ότι κάθε μέρα εξακοτίζει και μια διαφορετική σαχλαμάρα. Όλα αυτά βεβαίως με αφορμή τις αναφορές του κυρίου, την πρόταση του κυρίου Κασελάκη για προσφυγή στην κάλπη με διεθνείς παρατηρητές. Τώρα να σας πω, γιατί θα με ρωτήσετε νομίζω, θα σας προλάβω, εάν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην διπλή παρέτηση. Να σας πω ότι δεν έκανε συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα, ωστόσο με φόντο
την παρέτηση των δύο υπουργών του μετά από την επαφή αυτή την κοινωνική που είχε με τον επιχειρηματία, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έστειλε μήνυμα ουσιαστικά θα λέγαμε, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με κανένα παράκετρο στο τιμόνι αυτού του τόπου. Μάλιστα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης με πάρα πολύ νόημα και πάρα πολύ αιχμηρά θα λέγαμε, είναι ότι εάν κάποιος εκδότης έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί στην πολιτική αρένα, να εμφανιστεί και να μετρηθούμε. Ήταν νομίζω πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστική αναφορά από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς τα συγκεκριμένα κέντρα. Και είδαμε και κάποια αντανακλαστικά, κέντρα. Κατερίνα, μπαίνοντας στη Βουλή, όταν είπε, ερωτηθείς σε σχέση με τις δύο παρετήσεις, ότι αυτά έχει πολιτική για τις παρετήσεις του κυρίου Μπρατάκου και του κυρίου Παπασταύρου, τις οποίες έκανε αποδεκτές. Ήταν πολύ λιτό το σχόλιο του Πρωθυπουργού, έτσι μιλώντας με δημοσιογράφους, είπε θα τα πω όλα στην Ολομέλεια, στην τοποθέτησή μου. Πάντως, εγώ κρατάω το ότι δεν έκανε ονομαστική αναφορά στο ζήτημα, ωστόσο επέλεξε να στείλει πολύ συγκεκριμένο μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την πλευρά. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το πολύ αναλυτικό σου ρεπορτάζ, το οποίο δίνεις διαρκώς εδώ από όλες τις εξελίξεις στη Βουλή, όλη αυτή την τριήμερη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κατερίνα Κανάκη.